Αναστατωμένοι οι γονείς των μαθητών στο 56ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας στη Συμβολή των Οδών Κύπρου και Δοϊράνης, μετά την απόπειρα αρπαγής μιας μαθήτριας από το προάβλιο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια που είχαν τα εικαστικά τους, τα κατέβασε η δασκάλα λόγω ζέστης από το αίθουσα πάνω, τα κατέβασε κάτω για να ζωγραφίσουν και να απασχοληθούν. Αυτά φύγανε και πήγανε στα κάγκελα, παίζανε, γενικότερα έφυγαν από τον έλεγχο της δασκάλας. Όλα συνέβησαν την Παρασκευή το πρωί, όταν ένα λευκό βαν σταμάτησε έξω από το σχολείο. Δύο άνδρες κατέβηκαν και πλησίασαν τα κάγκελα και άρχισαν να συνομιλούν με τα παιδιά. Προσπάθησαν να τα δελεάσουν με καραμέλες και να τα αρπάξουν. Τα πλησίασε ένας εξωσχολικός. Η κόρη μου είχε σταθεί λίγο παραπίσω, γιατί λέει, εισάστησε με όλο αυτό. Και την ώρα που πάει να φύγει η κόρη μου, τη βουτάει αυτό από τα κάγκελα και τη τραβάει το χέρι. Οι γονείς είναι φοβισμένοι και ζητούν από το σχολείο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπάρχει σωστή επίβλεψη που θα έπρεπε να είναι στα παιδιά, πόσο μάλλον όταν γίνεται ένα τέτοιο συμβάν την ώρα του μαθήματος που δεν έχει χτυπήσει το κουδούνι για να σχολάσουν τα παιδιά. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Αν το παιδί μου το συμβεί κάτι μεθαύριο, τι θα μου πούνε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το Ιόνιαν απευθύνθηκε στη διεύθυνση του σχολείου, όπου και λάβαμε την εξής απάντηση. Την υπόθεση διερευνά η ασφάλεια πατρών. Θα υπάρξουν δικηγόροι και θα δούμε στο τέλος τι γίνεται και ποιος τα λέει όλα αυτά. Η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Αχαΐας έλαβε γνώση για το περιστατικό. Όλα αυτά μεταφέρθηκαν στη διευθύντρια στην αδειότερη διευθύντρια, η οποία και επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα με τη λήξη του ωραρίου. Και έκανε αυτή την αναφορά. Εξ όσων λοιπόν γνωρίζουμε, ούτε απόπειρα να μπει κάποιος μέσα στο προάβλιο χώρο του σχολείου υπήρχε, ούτε κάτι άλλο πιο επικίνδυνο θα λέγαμε. Και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος ενημερώθηκε για το συμβάν. Συνέβη ένα περιστατικό με κάποιους να παρενοχλούν κάποια παιδιά έξω από ένα δημοτικό σχολείο, απ' έξω.